Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πάτρας TV. Τα πάνω κάτω στους Δήμους σχεδιάζει να φέρει το Υπουργείο Εσωτερικών. Καθιερώνεται η απλή αναλογική για Δημάρχους και Περιφερειάρχες. Το Υπουργείο Εσωτερικών φέρνει τα πάνω κάτω στις δημοτικές εκλογές. Η πρόταση είναι η εξής. Καθιέρωση απλής αναλογικής, χωρίς μπόνους για την πρώτη παράταξη, που σημαίνει ότι οι έδρες των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων θα μοιράζονται ανάλογα με βάση τα ποσοστά της πρώτης Κυριακής. Ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης θα εκλέγεται με 50% συν 1 την πρώτη ή τη δεύτερη Κυριακή. Η θητεία θα μειωθεί στα 4 από τα 5 χρόνια. Οι νόμιμοι αλλοδαποί θα έχουν δικαίωμα ψήφου. Οι προτάσεις τοπικών λαϊκών συνελεύσεων θα έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Καταργούνται οι δημοτικές τοπικές κοινότητες, οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες, τα επαρχία, οι εκλογικές περιφέρειες, οι επιτροπές ποιότητας ζωής, η οικονομική επιτροπή, ο συμπαραστάτης του Δημότη και οι σχολικές επιτροπές. Αναβαθμίζονται οι γενικοί γραμματείς. Αναβλήθηκε για μία ακόμη φορά η δίκη με κατηγορούμενο έναν πατρινό που μαζί με άλλα 5 με 6 άτομα είχε τσακίσει το ξύλο μετανάστη στα Παλαιά Σφαγεία και μάλιστα κατά την εκδήλωση προβολής Καραγκιόζη από τον Σύλλογο ΕΝΠΛΟ. Καλοκαίρι 2012, οι ανήσυχοι ΕΝΠΛΟ είχαν την παιδική τους παράσταση στο αίθριο του χώρου των Παλαιών Σφαγείων προς τις γραμμές του τρένου. Ήταν πολλά παιδιά που παρακολουθούσαν και κάποια στιγμή προς το τέλος της παράστασης ακούν κραυγές από ανθρώπους. Ανησύχησαν, έτρεξαν 3-4 άνθρωποι και είδαν μια ομάδα 6-7 ατόμων να χτυπούν έναν άνθρωπο που ήταν πεσμένος κάτω δίπλα από τις γραμμές. Άρχισαν να φωνάζουν γιατί δεν μπορούσαν να βγουν. Έπρεπε να κάνουν το γύρο της πολιτείας για να φτάσουν εκεί. Ξαφνικά καλούν την αστυνομία, ήρθε η ασφάλεια. Τους έδωσαν τα χαρακτηριστικά αυτών που χτυπούσαν το μετανάστη και αμέσως κατάλαβαν για ποιο άτομο μιλούσαν, καθώς είναι γνωστή η περίπτωση. Την επόμενη μέρα έγινε αναγνώριση και απαγγέλθηκε κατηγορία. Οι υπόλοιποι που συμμετείχαν στην επίθεση δεν βρέθηκαν ποτέ. Εχθές επρόκειτο να γίνει η δίκη του συλληφθέντα τότε από το δικαστήριο της Πάτρας, όμως για μια ακόμη φορά πήρε αναβολή. Αναβλήθηκε για το 2018, δηλαδή 6 χρόνια μετά το ξυλοδαρμό του άτυχου μετανάστη, ο οποίος κατάφερε μετά από πολλές προσπάθειες να φύγει από την Ελλάδα και είναι σήμερα στη Γαλλία, όπου έχει ξεκινήσει μια καινούργια ζωή. Σε 13 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε η γυναίκα που είχε κλειδώσει στο σπίτι της 20χρονη και την εκβίαζε πως αν δεν πάει στην πορνεία θα την δέρνουν συνεχώς. Είχαν κλείσει νεαρή Ρουμάνα σε σπίτι στην Περιστέρα Χαΐας με σκοπό να την υποχρεώσουν σε ερωτικά ραντεβού σε μπαρ της περιοχής έναντι 20-30 ευρώ τη φορά, ενώ την απειλούσαν ότι αν δεν το έκανε θα τη χτυπούσαν βάναυσα. Την είχαν φιλοξενήσει στο σπίτι το 2010 και τελικά εκείνη αντελήφθη ότι στόχος ήταν άλλος και ότι θα την εκμεταλλεύονταν βάναυσα. Το μεικτό έργο το εφετείο της Πάτρας επέβαλε χθες κάθεξη 13 ετών, όπως και πρωτόδικα σε μια 40χρονη από τη Ρουμανία που κατά το κατηγορητήριο εμφανιζόταν ως μέλος κυκλώματος που εξωθούσε νεαρές στην πορνεία. Την ίδια κατηγορία αντιμετώπιζε και ένας άλλος Ρουμάνος αλλά και δύο Βούλγαροι που έχουν καταδικαστεί σε πολυετής καθήρξης. Η νεαρή Ρουμάνα έμενε στο σπίτι της κατηγορούμενης μαζί με άλλους 3 κατηγορούμενους. Το θύμα αντελήφθη ποιος ήταν ο στόχος και τελικά κατάφερε να φύγει. Όπως είπε, τις είχαν πάρει το διαβατήριο και σκόπευαν να την εξωθήσουν στην πορνεία. «Θα ζούσα μια κόλαση», είπε στο δικαστήριο. Συγγενείς έσωσαν στο παραπέντε, 48χρονη, είχε πάρει ένα κομμάτι γυαλί και επιχείρησε να κόψει τις φλέβες της. Άρπαξε ένα κομμάτι γυαλί και επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της, κόβοντας τις φλέβες της. Το περιστατικό συνέβη στην Αχαΐα. Τις κινήσεις αντελήφθησαν άτομα του περιβάλλοντός της και ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία. Η γυναίκα, 48 ετών, μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Ρίου. Ευτυχώς την πρόλαβαν στην κυριολεξία στο παραένα. Αυξήθηκαν οι φορείς συμπαράστασης στο Δήμαρχο της Πάτρας. Αύριο η συνέχεια στη δίκη του Κώστα Πελετίδη μετά τη μήνυση της Χρυσής Αυγής. Αναμένεται νέα συγκέντρωση έξω από το δικαστικό μέγαρο.
Με νέα κινητοποίηση αύριο Πέμπτη, οπότε και συνεχίζεται η δίκη του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη με τη Χρυσή Αυγή, απαντούν εργαζόμενοι και φορείς στην πολιτική αυτή δίωξη, απαιτώντας να σταματήσει και προς την κατεύθυνση αυτή να αναλάβουν πρωτοβουλίες η κυβέρνηση και οι αντίστοιχες κρατικές υπηρεσίες. Μαζική αναμένεται να είναι και αυτή τη φορά η παρουσία εργαζομένων απλού κόσμου έξω από τα δικαστήρια της πόλης. Ναι, συνεχίζεται η δίκη αύριο, συνεχίζεται και η λαϊκή κινητοποίηση και μεγαλώνει καθημερινά το κύμα συμπαράστασης και στήριξης στον Δήμαρχο από την Πάτρα, από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Έχει φτάσει το ζήτημα της δίωξης να αποτελεί κεντρικό ζήτημα σε αρκετά μέσα πανελλήνιας εμβέλειας, μέσα ενημέρωσης, γιατί η υπόθεση αυτή έχει πολιτικό χαρακτήρα και σχετίζεται με την απόφαση του Δήμου της Πάτρας να μην παραχωρήσει ούτε σπιθαμή γης για την εγκληματική ναζιστική ιδεολογία, για την Χρυσή Αυγή, για το ρατσιστικό της δηλητήριο που διαχωρίζει τους ανθρώπους και δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Στο μεταξύ, συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό να φτάνουν στο Δήμο νέες αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων, σωματείων και φορέων, αλλά και υπογραφές πολιτών που δηλώνουν τη στήριξή τους στον Κώστα Πελετίδη. Η αυριανή μέρα θα είναι μέρα κινητοποίησης λαϊκής και να ακουστεί ακόμη πιο δυνατά η απέτηση να σταματήσει τώρα κάθε δίωξη του Δημάρχου και περιμένουμε από το δικαστήριο να κάνει το καθήκον του. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι μια πολιτική απόφαση του κορυφαίου πολιτικού οργάνου της πόλης μας, η οποία μάλιστα είναι και ομόφωνη, πρέπει να τύχει της γενικής αποδοχής και του σεβασμού, γιατί αποτελεί την πρώτη δημοκρατική λειτουργία. Νέο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στην πλατεία Γεωργίου. Μεγάλη πορεία χθες το βράδυ στο κέντρο της Πάτρας. Το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ έγινε χθες στην πλατεία Γεωργίου κατά της κυβερνητικής πολιτικής και ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με αφορμή τις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις οι οποίες είναι σε εξέλιξη για το ελληνικό ζήτημα. Την πορεία διοργάνωσε το ΠΑΜΕ και όπως λέει δεν θα γίνουμε θεατές στην εξαθλίωσή μας. Εργαζόμενοι και εργαζόμενες έχουμε πολύ πικρή πείρα από τις περίφημες διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη. Η κυβέρνηση για την υπηρέτηση του ΣΕΒ και άλλων εργοδοτικών οργανώσεων των μονοπωλιακών ομίλων ετοιμάζεται να σφίξει και άλλο τη θηλιά στο λαιμό της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Για μας έχουν μισθούς των 200-300 ευρώ, τις ελαστικές ώρες εργασίας, τη ζωή με τα κακοπληρωμένα προγράμματα, τους συνεχείς κόφτες στις συντάξεις και τις ανάγκες μας. Για τους επιχειρηματικούς κύκλους, ζεστό χρήμα με νέους νόμους. Καταγγελίες σε καθηγητές σε σχολεία της Πάτρας. Υπάρχουν αναφορές πως έβαζαν το απόλυτο 20 σε μαθήτρια, καθώς ο πατέρας της έκανε δώρα στο σχολείο. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν σε σχολείο της Πάτρας, στο οποίο πριν από λίγες ημέρες δόθηκαν οι βαθμοί των παιδιών στους γονείς και τους κηδεμόνες. Από όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, μία και μόνο κρίθηκε ως ικανή με την αποδοσή της να πάρει σε όλα τα μαθήματα άριστα 20. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι βαθμοί δόθηκαν Παρασκευή και την Κυριακή ο πατέρας της συγκεκριμένης μαθήτριας παρέθεσε γεύμα σε όλους τους καθηγητές της, έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια. Να αναφερθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος γονέας έχει συνεργαστεί με το σχολείο, πρόκειται για γυμνάσιο, καθώς σε άλλη χρονική στιγμή είχε προσφέρει κάποια μηχανήματα για την κάλυψη των αναγκών της σχολικής μονάδας. Η διαρροή της συνάντησης και της παράθεσης του γεύματος από τον πατέρα της αριστούχας μαθήτριας στους καθηγητές, οι οποίοι έβαλαν λίγες ημέρες νωρίτερα 20 σε όλα τα μαθήματα, έχει προκαλέσει σωρία αντιδράσεων στις τάξεις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, στον οποίο ο συγκεκριμένος κηδεμόνας είναι μέλος. Να αναφερθεί ακόμη πως κάποιοι από τους καθηγητές δεν πήγαν στο γεύμα που παρέθεσε ο πατέρας της αριστούχου και μάλιστα ορισμένοι από αυτούς, σκόπιμα, φρόντισαν μπροστά στους μαθητές να ρωτήσουν συναδέλφους που συμμετείχαν στο τραπέζι τι ώρα τελείωσε το σουάρε για να πάρουν την απάντηση «Μας πήρε βράδυ». Με ρυθμούς χελώνας προχωράει το έργο της Μίνι Περιμετρικής. Πάμε να δούμε σε ποια φάση βρίσκεται το έργο. Τι απομένει για την ολοκλήρωση του έργου της Μικρής Περιμετρικής? Ένα μεγάλο τούνελ, στο οποίο όμως οι εργασίες γίνονται με ρυθμούς χελώνα στην περιοχή των ευρωμνημάτων.
Αυτή είναι και η μεγαλύτερη δυσκολία στο έργο, καθώς την ίδια ώρα που ελάχιστοι εργαζόμενοι εκτελούν εργασίες στο τούνελ, οι αρχαιολόγοι προσπαθούν να ολοκληρώσουν τη δική τους εργασία σε κάποια αρχαία που έχουν βρεθεί στο σημείο. Και φυσικά, επειδή η εργασία των αρχαιολόγων απαιτεί χρόνο, οι διαδικασίες κατασκευής της περιμετρικής καθυστερούν. Το συνολικό μήκος του έργου που βρίσκεται υπό εκτέλεση δεν ξεπερνά τα 200 μέτρα. Όταν γίνει η υπόγεια διέλευση στα μπάχανα, το μόνο που απομένει είναι η ασφαλτόστρωση και η σήμανση. Κατά τα άλλα, το έργο από την οδό Αγίας Σοφίας μέχρι τα Ευρεομνήματα είναι έτοιμο και προσπελάσιμο. Ελάχιστα τμήματά του δεν έχουν άσφαλτο. Μάλιστα, αυτές τις μέρες στην περιοχή του κόμβου Κουρτέση γίνονται και κάποιες άλλες εργασίες κατασκευής αγωγού. Ο δρόμος έχει σκαφτεί σε μεγάλο βάθος και παραμένει κλειστός. Έτσι, έχει διακοπεί η κυκλοφορία προς Κανακάρι. Πατρινοί έφτιαξαν τραγούδι για το Σόρα και όπως καταλαβαίνετε, έχει γίνει ήδη viral. Στην Πάτρα κάθε χρόνο γίνεται ένας διαγωνισμός τραγουδιού, σαν το Your Face Sound Familiar. Πρόκειται για τον διαγωνισμό των ταλέντων από το Group 135. Εκεί λοιπόν παρουσιάστηκε αυτό το τραγούδι από τον κύριο Γκανασούλη, γνωστό καναβαλιστή, ο οποίος υποδίηθηκε τον Αρτέμι Σόρα. Και φυσικά το βίντεο κλιπ έχει γίνει viral. Απολαύστε το. Όταν έβγαλα το πρώτο δισεκατομμύριο μου, με πλακώνει το γαμώτο, το καυτό μαρτυριό μου. Την πατρίδα κοπανάνε λυσασμένοι ανέμοι και ρωτάω εσύ τι κάνεις, ρε Μιναρίτζι Αρτέμι. Φτιάχνω μια τεχνολογία και τηλεφωνώ στην NASA και χωρίς πολλή λογία μου τα σκάνε του μπαγάσα. Ένα τρεις και κάτι λίγα έχω βγάλει μέχρι ώρας και ομολογώ διαθέτω κατσαρόλας και της ώρας. Θα μείνω για πάντα σέμνος, Θεός του Ολύμπου απλός, στο Δία θα δώσω πως την πατρίδα θα σώσω. Ομολογώ αν θες κι εσύ, τι μη σου κάνω τη μισή. Με ένα απλό τριαντάρι ο Αρτέμις θα σε μοντάρει. Στην Ευρώπη γονατίζουν με το ομόλογο που δίνω, όλοι κονίσμα με βάζουν δίπλα του στο κομωδίνο. Με προτείνανε για Νόμπελ, αλλά είμαι λίγο τρόπας κι έτσι θα μου δώσουν τρόμπελ, θα είναι αγορευτό σε ρόμπας. Θα μείνω για πάντα σέμνος, Θεός του Ολύμπου απλός, στο Δία θα δώσω πως την πατρίδα θα τη σώσω. Ομολογώ αν θες κι εσύ, τι μη σου κάνω τη μισή. Με ένα απλό τριαντάρι ο Αρτέμις θα σε μοντάρει. Με ένα απλό τριαντάρι ο Αρτέμις
θα σε μοντάρει. Σωραίο, σωρά. Εκδήλωση για την ημέρα της γυναίκας ετοιμάζει ο Σύλλογος Νέων Καλλιτεχνών Πατρών. Θα είναι μια ξεχωριστή βραδιά. Μια ιδιαίτερη εκδήλωση διοργανώνει ο Σύλλογος Νέων Καλλιτεχνών Πατρών την Τετάρτη 1η Μαρτίου στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας με τίτλο «Γυναίκες της Ελλάδας, γυναίκες της ανθρωπότητας». Την εκδήλωση θα προσφωνήσει η πρόεδρος του Συλλόγου Νέων Καλλιτεχνών Πατρών, Εφή Αναλυτή. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, ενώ το μήνυμα της ημέρας θα δώσει η πρώτη κυρία της Ελλάδος, κυρία Σύση Παυλοπούλου. Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Πάτρας, που θα έχει τον τίτλο «Γυναίκες της Ελλάδας, γυναίκες της ανθρωπότητας». Θα παραστεί η πρώτη κυρία της Ελλάδας, η κυρία Σύση Παυλοπούλου, και θα δώσει το μήνυμα της ημέρας. Θα χαιρετήσει ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Κατσιφάρας. Θα μιλήσει η κυρία Αθηνά Χριστοπούλου, η οποία είναι παθολόγος-ογκολόγος με θέμα γυναικεία πορτρέτα. Είναι η κεντρική ομιλία αυτή της εκδήλωσης. Θα απαγγείλουν ο Στέφανος Λινέος, η κυρία Ήρα Κουρή και η Μαρία Αναλυτή, μέλος χοροθεάτρου του Πανεπιστημίου Πατρών. Στην εκδήλωση θα απονεμηθούν και τιμητικές διακρίσεις, ενώ η ορχήστρα ανοιχτών εγχόρδων του Δήμου Πάτρας, Θανάσης Τσιπινάκης, θα πλησιώσει μουσικά την εκδήλωση. Θα τιμηθούν κάποιες γυναίκες οι οποίες έχουν δώσει το στίγμα τους στον πολιτισμό, στις τέχνες και τα γράμματα, όπως η κυρία Έλλη Φωτίου, ηθοποιός, η κυρία Λίλα Ντετσάβες, είναι πρέσβυρα πολιτισμού και κληρονομιάς στον κόσμο. Και επίσης η κυρία Μαρία Δελιβάνη Νεγρεπόντι, η οποία είναι πρώην Πρίτανης και καθηγήτρια οικονομικών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Αυτές οι κυρίες λοιπόν θα τιμηθούν. Μία από τις καλύτερες καρναβαλικές βιτρίνες έχει φτιάξει ο Ποροπολείο της Πάτρας και φυσικά έχει κλέψει τις εντυπώσεις. Ένα πορτοκάλι έγινε ξεκούρδιστο ρολόι. Μια μπανάνα αρλεκίνος και ένα χλάδι ντυμένο από κάλτσες. Κι όμως πρόκειται για μια βιτρίνα οποροπολίου στην Πάτρα, η ιδιοκτήτρια του οποίου θέλησε να μπει στο κλίμα των ημερών. Είναι όλα χειροποίητα και λόγω ότι είναι μανάβικο παραποιήσαμε τα φρούτα. Το πορτοκάλι το κάναμε ξεκούρδιστο ρολόι. Αυτό εδώ, Είναι από φελιζόλ και μετά έχει εδώ καλώδια, χαρτόνια, ότι φύγανε τα ελαττήριά του. Η μπανάνα πήγε να γίνει αρλεκίνος. Το μήλο του κάναμε μία στολή από σουπλά patchwork, είναι τα χρώματα που έχει και ο Τελάλης. Και το αχλάδι το ντύσαμε με κάλτσες, χαλάσαμε κάτι μαξιλάρια, βγάλαμε τα φελιζόλ και του δώσαμε και αυτό μια καρναβαλική ιδέα. Έτσι λοιπόν η κυρία Μαρία Σημακοπούλου μαζί με τα παιδιά της δημιούργησε ένα καρναβαλικό ποροπολείο παραποιώντας τα φρούτα. Μια βιτρίνα που τραβά τα βλέμματα όλων των περαστικών από την Ρήγα Φεραίου. Η ιδιοκτήτρια του Ποροπολίου θέλησε να δώσει μια ιδιαίτερη καρναβαλική νότα στο κατάστημά της. Και έτσι λοιπόν, όπως βλέπετε κι εσείς, έντυσε τη βιτρίνα της καρναβαλικά. Είναι καθαρά καρναβαλικό. Πώς ήρθε έτσι η ιδέα? Ήθελα να μπω στο πνεύμα της εποχής. Πρέπει να είμαστε όλα τα μαγαζιά στολισμένα. Πώς στολίζονται τα Χριστούγεννα? Να είναι όλη η πόλη καρναβαλικά. Να φαίνεται. Είμαστε και εκτός Πατρών, εκτός του κέντρου. Εκτός του κέντρου. Δεν φαίνεται καρναβάλι εδώ. Χειροποιείται όλα, έτσι. Όλα. Ναι, και αυτή είναι η αλυσίδα του ρολογιού. Η οποία είναι φτιαγμένη. Είναι από φελιζόλ. Χρώμα. Ναι. Ναι. Και εδώ πέρα το μήλο, όπως μας είπατε. Ναι. Αυτό που το βρήκατε. Αυτό είναι από φελιζόλ. Το φτιάξαμε, το χαρτώσαμε, το βάψαμε. Ο Εμπορικός Σύλλογος της Πάτρας συνεχίζει τις καρναβαλικές εκδηλώσεις, οι οποίες θα κορυφωθούν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Ο Εμπορικός Σύλλογος συνεχίζει τις καρναβαλικές εκδηλώσεις του και μάλιστα μοιράζει δώρα. 100 τυχεροί καταναλωτές θα πάρουν αύριο το δωράκι τους. Δείτε πώς. Από τις 6 ώρα που θα ξεκινήσει η μετάδοση των θεμάτων, θα λέμε σε κάποιο σημείο ενδιαφέροντος ότι βρίσκεται κάποιο δώρο συγκεκριμένο σε ένα κατάστημα κοντά στην πλατεία ή κοντά σε ένα ιστορικό μνημείο της Πάτρας. Θα πηγαίνει ο καταναλωτής, θα παίρνει την καρτούλα και πιθανόν θα παίρνει το δώρο από τα 100 που θα έχουν προσφέρει οι συνάδελφοι του Πατρινού Εμπόρου. Ο Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας πραγματοποιεί πληθώρα εκδηλώσεων. Το κέντρο της πόλης γεμίζει χρώματα, μουσικές αλλά και αυτοκίνητα αντίκες. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν και την Παρασκευή. Λοιπόν, αύριο το απόγευμα έχουμε 6 με 9 τις εκδηλώσεις που θα γίνονται στα πλαίσια του Ευτυχείτε.
Συγκεκριμένα 6 ώρα με 7 έχουμε παιχνίδι για τους καταναλωτές με 100 δώρα που έχουν διατεθεί από συναδέλφους εμπόρους από όλη την αγορά. Θα συμμετέχουν οι καταναλωτές. 7 η ώρα ξεκινά η πομπή της Ελιάς των ιστορικών αυτοκινήτων με τους φίλους της Βέσπας. Θα καταλήξουν πλατεία Γεωργίου και 7 με 9 θα παιχτεί το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού με το Group 94 που θα κορυφωθεί στις 9 που θα γίνουν οι απονομές και θα έχουμε ένα πάρτι πέθριο για τους αυτούς που θα συμμετέχουν και τους φορείς. Την Παρασκευή λοιπόν έχουμε τη διοργάνωση καρναβαλικής βιτρίνας, σατυρικά και καρναβαλικά βραβεία για την καλύτερη βιτρίνα και στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας, στο Open Mall, αλλά και έξω από αυτό, Αγία Σοφία και Ζαρουγλέικα και Ψαροφάη που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη βιτρίνα. Και κλείνουμε το βράδυ με την ορχήστρα μας, την ορχήστρα Πατρεύση, η οποία στο πάνω μέρος της Γεροκοστοπούλου θα παίξει από τις 9 μέχρι τις 10.30, ένα πλούσιο πρόγραμμα, μια πραγματικά υπέροχη και φανταστική ορχήστρα που δίνει και το στίγμα της παράδοσης που πρέπει να προβάλλει μέσα από το Πατρινό Καρναβάλι. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από το Πάτρας TV. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας. Και νέο κατάστημα Δούβρης στο Ψαροφάι, στην Ακροτηρίου, τον δρόμο των ηλεκτρικών. Η δική μας πατρινή αλυσίδα που εμπιστευόμαστε εδώ και 64 χρόνια μεγαλώνει. Με νέο κατάστημα, νέες προτάσεις τεχνολογίας και νέα δυναμική. Δούβρης στην Πάτρα. Γιατί στο Δούβρη δεν αγοράζεις, επενδύεις. Προς όλα τα περιπολικά της Διβίκο, συμβάν Y3 στην οδό Μεζόνος. Σπεύσατε αμέσως. Over. Ελήφθη από Α3, σπεύδουμε αμέσως. Αυτά τα συστήματα ασφαλείας κάποτε τα βλέπατε μόνο στο σινεμά. Καιρός να τα δείτε και στην καθημερινή σας ζωή. Διβίκο Security. Η προστασία σας δεν μπορεί να παραμένει ούτε λεπτό ακάλυπτη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας που αφορούν τους ανθρώπους και την επιχείρησή σας. Διβίκο Security. Ηλεκτρονικά συστήματα, τηλεχειρισμός από απόσταση, συστήματα φύλαξης, εξειδικευμένες εφαρμογές. Divico Security. Ασφάλεια νέας εποχής. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, καθώς και τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, είναι στη διάθεση των πελατών μας, έτσι ώστε η ασφάλεια της οικογένειάς σας να είναι δική μας υπόθεση. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εδώ και 35 χρόνια στην υπηρεσία του πελάτη. Τώρα η δεύτερη γενιά, άριστα καταρτισμένη, δίνει λύση και ασφάλεια σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητό σας. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδίκευση Hyundai, Kia, Daewoo, καθώς και όλες τις εταιρείες αυτοκινήτων. Νέες παροχές, υγρά αεριοκίνηση, καθώς και οδική βοήθεια. Αφή Αντωνέλη. Θα μας βρείτε Δημοκρατίας 21, Οβριά. 2610-524-447. Βαλσαμάκι εισαγωγική και οι υπερπροσφορές συνεχίζονται. Τώρα για τον πιο όμορφο χώρο του σποιτιού σας που πρέπει πάντα να είναι περιποιημένος και καθαρός, σας δίνουμε τη λύση. Καλύματα σαλονιών άριστης ποιότητας με σταυρωτή ελαστική ύφανση για τέλεια εφαρμογή για όλους τους τύπους σαλονιών. Σετ τριών τεμαχίων από 160 ευρώ τώρα μόνο 75 σε 10 υπέροχα χρώματα. Και καλύματα καρέκλας από 24 ευρώ μόνο 14 ευρώ το τεμάχιο. Και μοντέρνες έτοιμες κουρτίνες με τρουξ σε απίθανα σχέδια και χρώματα μόνο 19 ευρώ το τεμάχιο. Βαλσαμάκι εισαγωγική, Σμύρνης 243 και Καλαβρίτων. Τα προϊόντα αποστέλλονται ταχυδρομικό σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2610-361-808. Βαλσαμάκης εισαγωγική, γιατί εμείς μπορούμε και πουλάμε φθηνότερα. Το
Δοκιμάστε απολαυστικές γεύσεις από κοντά σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο που διαθέτει και δύο οθόνες πλάσμα ή από το σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα σε χρόνο Express. Εστιατόριο Express στη Γούναρη 66. Τηλέφωνο Delivery 2610-329-643 και 314-248. Εστιατόριο Express για καλομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό. Χαμός, ε! Κανένα πρόβλημα. Πάμε ακτή Δημαίων. Παρκάρουμε εύκολο και δωρεάν στο δημοτικό πάρκινγκ και με το λεωφορείο μας μεταφέρουν δωρεάν σε 5 λεπτά στο κέντρο. Είσοδοι στο δημοτικό πάρκινγκ από Γούναρη, Παπαφλέσσα και Ιεροθέου. Δρομολόγια από και προς το κέντρο από τις 7.30 το πρωί έως τις 9.30 το βράδυ. Δήμος Πατρέων. Με τη βοήθειά σου δίνουμε όλοι μαζί ανάσα στο ιστορικό κέντρο της πόλης μας.